Στα πλαίσια της επίσκεψής του στα Γιάννενα το μεσημέρι της Παρασκευής, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο, συνοδεία της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη. Ο Πρωθυπουργός περιηγήθηκε στο χώρο όπου εκτίθενται τα μολύβδινα χρηστήρια πινάκια ελάσματα από το μαντίο της Δοδόνης, τα οποία η UNESCO ενέταξε το 2023 στον Διεθνή Κατάλογο του Προγράμματος «Μνήμη του Κόσμου», που αποσκοπεί στη διαφύλαξη της καταγεγραμμένης και τεκμηριωμένης κληρονομιάς της ανθρωπότητας, όπως χειρόγραφο, έντυπο, οπτικό, ακουστικό και άλλο αρχαιακό υλικό. Η ένταξη των χρηστηρίων πινακίων ελασμάτων του μαντίου της Δοδόνης, το αρχαιότερο μαντίο της ελληνικής επικράτειας στο Διεθνή Κατάλογο της UNESCO, έχει ευρύτερη και πολύπλευρη σημασία για την περιοχή των Ιωαννίνων και της Ηπείρου και αποτελεί μια μεγάλη ελληνική κατάκτηση. Σε συνδυασμό με την επίσης πρόσφατη εγγραφή του Ζαγορίου στον Κατάλογο Παγκόσμιος Κληρονομιάς της UNESCO, ενισχύει συνολικά τη διεθνή εικόνα και τη φήμη της Ηπείρου ως πολιτιστικού προορισμού υψηλής σπουδαιότητας και ελκυστικότητας. Είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Έχει μια εξαιρετική συλλογή υπάλληλων εργαλείων. Και στην πραγματικότητα ένα σύστημα αξιολόγησης. Δεν θα πρέπει να το δούμε ούτε αν δεν είναι μέσα σε όλες. Ιστορικό και ιστορία. Και εδώ είναι ο Αχιλλέας που σκοτώνει τον Πρίαμο. Τον Ρεκτόρα. Ωραία το έχετε. Επαυλή. Επαυλή, επαυλή. Μια καταπληκτική επαυλή. Έτσι. Αυτός είναι... Ιστορικός είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Για την Ήπειρο. Το οποίο έγραφε «Θα εκλεγώ πρόεδρος της Βουλής». Να γίνω πρόεδρος της Βουλής ή ευρωβουλευτής. Και απάντησε το μαντίο. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάλι. Να είστε καλά. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Τα ελάσματα αποτελούν λεπτά φύλλα χαλκού πάνω στα οποία γράφονταν οι ερωτήσεις για το μαντίο της Δοδόνης και στα ίδια δίνονταν οι απαντήσεις, οι χρησμοί δηλαδή, που είχαν ως βάση τους το θρόισμα της Ιερής Βελανιδιάς, όπως επεσήμανε μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, καλωσορίζοντας τον Πρωθυπουργό στα Γιάννενα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι στη Βουλή, κύριοι και κυρίες επανεκλεγέντες και νεοεκλεγέντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριε Δήμαρχε Ζαγορίου, σας καλωσορίζουμε, κύριε Πρόεδρε, εδώ στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου, σε ένα εργοστάσιο παραγωγής έργου, με βάση συγκεκριμένο σχέδιο και συγκεκριμένη νοοτροπία που μόλις την αντιληφθήκαμε και από την ομιλία του κυρίου Καχρημάνη. Εγώ θα είμαι εξαιρετικά σύντομος, γιατί θέλουμε να σας ακούσουμε. Πριν από λίγο, ήμασταν στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Ιωαννίνων, όπου ο κύριος Πρωθυπουργός θέλησε να δει τα περίφημα χρηστήρια ελάσματα, αυτά τα πινακίδια από χαλκό, από πολύ λεπτόφλουδο χαλκό, πάνω στο οποίο από όλη την τότε Ελλάδα έρχονταν στο μαντίο της Δοδόνης και χάρασαν ερωτήματα και παίρναν απαντήσεις είτε πόλεις, κράτη τότε, είτε πολίτες, απλοί άνθρωποι, και εντυπωσιάστηκε και ο Πρωθυπουργός όπως και ο καθένας μας, βλέποντας ότι τα ερωτήματα πριν από τόσους αιώνες εκπροσωπούν τις ίδιες αγωνίες με σήμερα. Η κυρία Μενδώνη, που ηγούμενη του Υπουργείου Πολιτισμού, κατάφερε όχι μόνο το Ζαγόρι να βάλει στον κατάλογο της UNESCO, αλλά και τα χρηστήρια ελάσματα στον κατάλογο της μνήμης του κόσμου. Η κυρία Μενδώνη μας είπε ότι υπάρχουν 4.000 ερωτήματα στο μαντίο της Δοδόνης που έχουν διασωθεί από ερωτήσεις που θυμίζουν τη σημερινή ανθρώπινη αγωνία για την υγεία, για τις δουλειές, για τα παιδιά τους, για το γάμο τους, για το εμπόριο, για τις επιχειρήσεις. Υπάρχει και μία ακόμη ερώτηση που νοερά έγινε σήμερα από επισκέπτες
του μουσείου φτάσαμε στις 4.001 ερωτήσεις. Η επόμενη ερώτηση που υπευλήθη σήμερα είναι πώς θα πάμε την Ήπειρο ακόμη πιο μπροστά. Και πρόλαβα, κύριε Πρόεδρε, φεύγοντας από το μουσείο, να δω την απάντηση που αυτόματα και νοερά χαράχτηκε. Αξιοποιήστε τον Καχρημάνη και τον Μητσοτάκη για να πάει η Ήπειρος μπροστά. Αυτή είναι η απάντηση και τους συνεργάτες τους. Και τώρα δεν είναι εκλογές για να διεκδικούμε ψήφους. Το λέω με τα λόγου γνώσεως και χαίρομαι που υπάρχει αυτός ο συνδυασμός κυβερνήσεως, περιφέρειας, δήμων εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Μας περιμένει πολλή δουλειά για να τηρήσουμε την πιο σύγχρονη απάντηση του μαντίου της Δοδόνης. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε.